Στο φόντο σας έχετε τον 45ο Αμερικανό πρόεδρο, είναι ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ. Το σχόλιο σας για την εκλογή του. Πρώτα απ' όλα. Εσείς είχατε καταρχάς πιστέψει ότι θα βγει ο κύριος Τραμπ. Εγώ στις εσωτερικές μας συζητήσεις και λίγο αν παρακολουθείτε και τα social media, ήμουν από αυτούς που έλεγα ότι ναι, θεωρούσα πιθανή την εκλογή του. Όχι βέβαιη, γιατί και κατά ψέματα εκεί υπήρξε ένας διχασμός με τις πολιτείες, αλλά πάντως δεν τον είχα ξεγράψει όπως πολλοί τον είχαν ξεγράψει. Κυρίως διότι παρακολουθώ με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το φαινόμενο που κάπου αρχίζουν και το χάνουν οι ελίτ στη Δύση, ότι υπάρχουν κάποιες ελίτ πολύ ενθουσιασμένες από την παγκοσμιοποίηση και τον τρόπο που αυτή εξελίσσεται, αλλά υπάρχουν σε όλες τις δυτικές κοινωνίες και εκφράζουν με διαφορετικούς τρόπους σε κάθε χώρα άνθρωποι που ανησυχούν, άνθρωποι που αισθάνονται αποκλεισμένοι από το σύστημα, άνθρωποι που αισθάνονται ότι οι ζωές τους καταστρέφονται και οι πολιτικοί δεν πρέπει να βλέπουν τους λαούς τους αφιψηλού. Πρέπει να βλέπουν τους λαούς όπως πραγματικά οι ίδιοι βιώνουν την πραγματικότητά τους. Ναι. Και να προσπαθούν να τους λύνουν τα προβλήματα. Υπό την έννοια αυτή, η εκλογή του Προέδρου πια, Ντόναλντ Τραμπ, σηματοδοτεί κατά τη γνώμη μου αυτό το φαινόμενο. Άρα ένα φαινόμενο που και εκφράστηκε. Έτσι, όπως το λέτε, είναι λογική και η εκλογή του κυρίου Τσίπρα στην Ελλάδα. Ο κύριος Τσίπρας δεν εκφράζει καθόλου αυτό. Δεν είναι το παράλογο. Δεν λέει ότι θα κερδίζει αναγκαστικά το παράλογο. Δεν είπε και πολύ λογικά πράγματα. Στο εκρεμές έθνος, κράτος, παγκοσμιοποίηση, υπάρχει ένα εκρεμές στην ιστορία. Ναι. Δεν είναι. Ο Ντόναλντ Τραμπ, το Brexit, είναι προς πλευρά του έθνους κράτους. Είναι προς πλευρά του απομονωτισμού, όπως λέμε στην πολιτική. Ναι. Ενώ το Remain ή η Hillary ήταν πλευρά της παγκοσμιοποιήσεως. Σε αυτό το εκρεμές, η ιστορία, γιατί ζούμε ιστορικές στιγμές, ναι, η ιστορία κάτι λέει για την αντίδραση των λαών στο έθνος κράτους. Εσείς, δεν μπορούμε τόσο εύκολα αυτά να προσπερνάμε και να τα ισοπεδώνουμε και να τα γραφικοποιούμε. Κάτι λέει αυτό για την ιστορία. Προφανώς. Που τη διανύουμε. Εσείς προς τα που είστε. Σε αυτό το εκρεμές. Εσείς προσωπικά. Εγώ είμαι πάντα ένας άνθρωπος σε αυτόν τον τομέα. Πιστεύω ότι δεν μπορούμε να ξεγράψουμε το έθνος κράτους. Το συμφέρον της Ελλάδας είναι ευρωπαϊκός δρόμος. Και το συμφέρον της Ελλάδας είναι να μπορέσουμε να ενταχθούμε σε ευρωατλαντικούς θεσμούς. Γι' αυτό έλεγα πριν για την επίσκεψη του Προέδρου Ομπάμα. Ναι. Και αυτό είναι το διαρκές μας συμφέρον. Αυτό όμως το συμφέρον μας πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να προστατεύει την ταυτότητά μας, το χαρακτήρα μας, την παράδοσή μας. Δεν μπορεί να γίνει ισοπεδωτικά. Η εκλογή Ομπάμα τι σηματοδοτεί για την Ελλάδα. Τραμπ. Και για, ο Ομπάμα ήταν Τραμπ, ναι, και για την Ευρώπη. Καταρχάς, δεν θέλω να ακούω ανθρώπους που φέρνουν τον κατακλυσμό. Η Ελλάδα είχε παραδοσιακά καλές σχέσεις με την Αμερική. Και θα έχει καλές σχέσεις με την Αμερική και με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Γνωρίζετε όμως τις δηλώσεις που έχει κάνει προεκλογικά. Φυσικά τις γνωρίζω. Έχω παρακολουθήσει όλη την προεκλογική εκστρατεία στην Αμερική με πολύ μεγάλη προσοχή. Είδα και σήμερα τη σημερινή του πρώτη δήλωση ως πρόεδρο που ήταν πολύ, θα μου επιτρέψετε, κομιλφό. Ναι. Ήταν πολύ έτσι, ισορροπημένη δήλωση, κατευναστική, ενωτική, πολύ διαφορετική από τον τόνο που χρησιμοποιούσε. Ναι, είχε μια μετριοπάθεια σήμερα, έλεγε. Εντάξει, σε μια προεκλογική περίοδο λέγονται και ορισμένα πράγματα παραπάνω. Δεν λέω ότι δεν με απασχολεί το ζήτημα του απομονωτισμού που ως πολιτική εξέφραζε στην προεκλογική περίοδο του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά αυτό είναι κάτι που μένει να δεχθεί και σε κάθε περίπτωση η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση, σήμερα του κυρίου Τσίπρα, αύριο του κυριάκου Μητσοτάκη, οφείλει και πρέπει να έχει καλές σχέσεις με την αμερικανική κυβέρνηση. Η Ευρώπη. Και η Ευρώπη το ίδιο. Είδαμε ενδιαφέρον και τις δηλώσεις χαρακτηρίων του Προέδρου Γιούνκερ και της Κομισιόν. Βεβαίως. Τι θα πάψει η Ευρώπη να έχει σχέση με την Αμερική γιατί βγήκε ο Τραμπ. Εκφραστής. Στο κάτω-κάτω, να σου το πω λίγο διαφορετικά. Οι Αμερικανοί έχουν δικαίωμα να εκλέξουν τον πρόεδρο που θέλουν. Προφανώς. Πρέπει να τους υποδείξουμε εμείς ποιο πρόεδρο αυτό θα βγάλουμε. Αυτό είναι και το μεγαλείο της δημοκρατίας. Μα προφανώς. Ο Αμερικανικός λαός λοιπόν αποφάσισε. Είναι σεβαστή η απόφασή του. Πάμε παρακάτω. Μπορεί να υπάρξει Έλληνας Τραμπ, κύριε Γεωργιάδη, ο οποίος. Τώρα τα συζητούσαμε και πριν. Μου έχουν στείλει εδώ 5-6 άνθρωποι μηνύματα και λένε ο Γεωργιάδης θα μπορούσε να ενώσει όλο αυτόν τον κόσμο. Ο Γεωργιάδης μάχεται για να δει τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Και μάχεται αυθεντικά γιατί πιστεύει ότι ο Κυριάκο Μητσοτάκη θα είναι ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός για την Ελλάδα. Και αυτό χρειάζεται η Ελλάδα σήμερα. Η Ελλάδα είναι σε μια φάση, αν θέλετε, ένα βήμα πιο μπροστά από αυτούς. Γιατί εμείς. Πιο μπροστά από τους Αμερικανούς, εννοείται. Ιστορικά, με ποια έννοια. Εμείς εκλέξαμε τον Τσίπρα, τον Καμένο, είπαμε το όχι στο δημοψήφισμα, κάναμε όλα αυτά τα αντισυστημικά πράγματα 1,5 χρόνο πριν. Και τώρα έχουμε βιώσει που ακριβώς μας οδήγησαν και είμαστε όλοι πιο όριμοι ως κοινωνία. Είναι αυτό που έλεγα πριν την επίσκεψη Ομπάμα. Τώρα δεν συγκρίνω τον Τραμπ με αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι η Αμερική, που είναι ένα κράτος με πολλά check and balances μέσα στο σύστημά της, και θα είναι ένας πρόεδρος που θα τηρήσει τις διεθνείς ισορροπίες και προφανώς διεθνείς συμμαχίες και διεθνείς συμφωνίες των ΗΠΑ. Μένει να δούμε πώς ασκήσει την πολιτική του ως ο νέος πρόεδρος.
Υπάρχει Έλληνας Τραμπ. Μπορεί να εμφανιστεί κάποιος που να πάρει όλο αυτόν τον κόσμο, τον οποίο περιγράψατε κι εσείς. Εάν η ελίτ, όχι στην Ελλάδα και στην Ελλάδα προφανώς, αδιαφορούν για το τι πιστεύει και ότι λέει ο κόμμας παρακάτω, κάποια στιγμή η ελίτ απομονώνονται. Και δεν έχουν την ίδια ισχύ να αποδηγετούν τους λαούς όπως σε άλλες εποχές. Αυτό είναι και μήνυμα και προς το εσωτερικό σας, υποθέτω. Αυτό είναι μήνυμα για ιστορικό, δεν έχει να κάνει κομματικά. Ναι. Ας μιλάω τώρα ως ιστορικός περισσότερο. Ναι. Κοιτάξτε, τι ζήσαμε αυτό το 2016. Ζήσαμε ένα δημοψήφισμα στη Μεγάλη Βρετανία που όλο το βρετανικό κατεστημένο συντάχθηκε με τον Πριμέιν. Και έχασε. Και κέρδισε έναν άνθρωπο τον Φάραντζ. Τον θεωρούσαμε γραφικό και αστείο. Δεν είναι. Ναι. Τώρα στην Αμερική, σχεδόν το σύνολο του αμερικανικού κατεστημένου ήταν με τη Χίλαρη. Ο Τραμπ δεν κέρδισε μόνο τη Χίλαρη. Ο Τραμπ κέρδισε ακόμα και το κατεστημένο στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Και ο Τσίπρας, σας λέω, γι' αυτό σας είπα πριν, πέρσι, ας πούμε, στο δημοψήφισμα, κέρδισε όλο το ελληνικό κατεστημένο. Μα και ο Τσίπρας με το δημοψήφισμα αυτό προσπάθησε να κάνει. Δεν λέω ότι δεν έχει ένα παρόμοιο είδους ρεύματος αντισυστημικότητος. Απλώς ο Τσίπρας πήγε από άλλη μεριά. Από άλλη μεριά είχε το Τραμπ. Ναι. Από τη δεξιά μεριά και τη οικονομική ανάπτυξη. Ο Τσίπρας ήταν από τα. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στα εσωτερικά.